Μεταφερθούμε στο κέντρο της Λευκωσίας, στην εντός των τυχών πόλη. Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν τα έργα. Θα πιάσουν μυστήρια, Όλγα, ουσιαστικά για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών. Δεν θα είναι πολλές, αλλά είναι μία αρχή. Είσαι με τον Δήμαρχο, θα μας συστήσει και τον άλλο σου καλεσμένο να μάθουμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έτσι στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αρσινόης και Βουλγαροκτώνου. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μας θα γίνει ένα σύγχρονο, θα δημιουργηθούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιορκάτζη, καθώς επίσης και τον κύριο Σίμο Δρουσότη, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του έργου, για να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Δήμαρχε, είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία αυτή. Στο κέντρο της πόλης θα υπάρχουν φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές. Θέλουμε έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δήμος της Λευκωσίας προσπαθεί εδώ και χρόνια να πετύχει την αναζωογόνηση της εντός των τυχών πόλης. Αυτόν το επιχειρούμε είτε μέσω της διατήρησης της αρχιτεκτονικής, διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, είτε και μέσω προσέλκυσης νέων κατοίκων. Το συγκεκριμένο έργο, που θα κοστίσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, πετυχαίνει και τους δύο αυτούς στόχους. Δηλαδή, αγοράζοντας το κτίριο και ανακαινίζοντας το, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε την πολιτιστική, την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, για την οποία η εντός των τυχών πόλη είναι τόσο διάσημη και είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα δημιουργούμε 50 φοιτητικές εστίες, μία για μία, με στόχο να προσελκύσουμε φοιτητές να κατοικήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή, για να βοηθήσουμε την αναζωογόνηση της περιοχής αυτής. Είναι ένα χτίσμα του 1916, γράφει δίπλα, γράφει πάνω, και το διπλανό κτίριο του 1896. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα κτίρια να τους δίνουμε ζωή και να μην τα κατεδαφίζουν. Κάποια κτίρια είναι και διατηρηταίο. Αυτό δεν είναι το πρώτο τέτοιο έργο του Δήμου Λευκωσίας. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η πρώτη από δύο φοιτητικές εστίες, συγκροτήματα φοιτητικών εστίων, που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ο Δήμος Λευκωσίας. Έχει αγοραστεί ακόμη ένα κτίριο. Και να υπενθυμίσω ότι ήδη αγοράσαμε 3 κτίρια, τα οποία ήδη έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν, προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο, τα οποία έχετε καλύψει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα η συγκεκριμένη προσπάθεια συνεχίζεται και γίνονται προσπάθειες για ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδυάζοντας τα κτίρια με κάποια χρήση. Στην προκειμένη περίπτωση, αντικοινωνικές υπηρεσίες, θα δημιουργήσουμε φοιτητικές εστίες. Θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν να έρθουν να μένουν σε αυτά τα διαμερίσματα, σε αυτές τις εστίες? Ναι, και γενικά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα κίνητρα για ιδιώτες για φοιτητικές εστίες, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που αποσκοπούν να βοηθήσουν χαμηλών εισοδημάτων φοιτητές να εξεύρουν κατοικία, δηλαδή φοιτητική εστία. Και τι θα περιλαμβάνουν μέσα τα δωμάτια? Θεωρώ τα δωμάτια θα περιλαμβάνουν οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται ή αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύγχρονο δωμάτιο. Διαβάσαμε, επειδή θα έχει και φωτοβολταϊκά συστήματα, θα υπάρχει και Wi-Fi, θα είναι έτσι σύγχρονα για τους... Νομίζω να σας τα πω όλα, δεν θα ρωτήσετε κάτι το Σίμον. Νομίζω ο αρχιτέκτονας του έργου να αναφέρει κάποιες λεπτομέρειες για το έργο. Να μένει κανείς σε μια εστία. Παρακαλώ, Κάτια. Ο Δήμαρχος αυτός είναι ο αρμόδιος να μας πει. Πόσα θα στοιχίζει, γνωρίζουμε? Περίπου 4 εκατομμύρια. Πόσα θα στοιχίζει για να μένει κάποιος στο ενίκιο? Όχι, ακόμη δεν γνωρίζω. Όχι, ακόμη δεν γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο θα ρυθμιστεί μετέπειτα. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει μέσα η εστία για τον κάθε φοιτητή? Θα έχει σύνολο 50 δωμάτια που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 58 φοιτητές. 8 δωμάτια δηλαδή είναι δίκλινα. Και μέσα θα έχει κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, ψήξης θέρμανσης, αυτά. Και ψυγείο διαβάσαμε ότι θα υπάρχουν ψυγείο, και... ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρική εστία και κλιματιστικά. Και πότε αναμένεται να μπουν οι πρώτοι φοιτητές μέσα στο... Εντάξει, αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο το τέλος του 2024. Και από τότε... Το Δεκέμβριο του 2024.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι, είναι κάτι πολύ σημαντικό εδώ στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε ότι γίνονται τέτοιες ενέργειες, έτσι ώστε όλα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και πολλές φορές είναι και στο έλεος του Θεού και των κλιματικών συνθήκων, να αναπαίρνουν έτσι ξανά ζωή και να συνδυάζονται και με αυτόν τον τρόπο που να μπορούν να φιλοξενήσουν εδώ φοιτητές. Φαντάζομαι ότι τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν να μπουν οι φοιτητές μέσα, το κόστος θα είναι χαμηλό. Να. Θα είναι πάντως μια πολύ όμορφη περιοχή. Να σου πω, λέγαμε, ήταν ο δρόμος μου 15 χρόνια. Αυτός είναι πιο κάτω στη Βουλεαρχτόνου, τα γραφεία του πολίτη. Έκανα κάθε μέρα αυτόν τον δρόμο. Να πω καλημέρα βεβαίως και στους συναδέλφους μου και στον πολίτη. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή και δηλαδή με το που φτιαχνόταν υπήρχε μια ανακαίνιση ενός κτηρίου, πόσο έλαμπε η περιοχή. Να φανταστούμε όλοι πώς θα ήταν αν ήταν όλα τα κτίρια εκεί της περιοχής, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά, με απαγορεύεται είσοδος γιατί είναι τιμόροπα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, σας χαιρετώ. Μένουμε στα της Λευκωσίας, των ακινήτων.